Πάμε να καλωσορίσουμε την κυρία Άντα Πουλτσίδη, που είναι χειρουργός μαστού. Την συναντούμε στο Πανεπιστημιακό, μετά από χειρουργείο. Και φαντάζομαι, κυρία Πουλτσίδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Δεν σας βλέπω εγώ. Δεν ξέρω αν... Μια χαρά σας βλέπουμε εμείς. Α, ωραία. Εντάξει. Έτσι. Και με ωραίο έργο τέχνης πίσω σας. Είναι στο γραφείο μου, ναι, πάντα, έτσι, για... Αλλά φαντάζομαι ότι αν κάποιοι τρομοκρατήθηκαν κυριολεκτικά πρώτοι, θα είναι, τώρα μην βάλουμε πρώτη, δεύτερη, τρίτη, αλλά σίγουρα ανοίγουν στις ευπαθείς ομάδες ή καρκινοπαθείς. Με δοκιμασμένο ανοσοποιητικό, άνθρωποι που μπορεί κάποιοι ακόμη να συνεχίζουν τις θεραπείες, ακόμη και αυτοί που νιώθουν θεραπευμένοι, έχουν μια διαρκή αγωνία, μην βρεθούν εκτεθειμένοι στον ιό της γρίπης που δεν είναι τόσο δύσκολος. Τι λέτε, τι ανακουφιστικά λόγια μπορεί να πει κάποιος σε αυτούς τους ανθρώπους πέρα από προσοχή, προσοχή, προσοχή. Σας πληροφορώ ότι σήμερα έτυχε να έρθω σε επαφή με κόσμο που συνεχίζει τη θεραπεία του, γιατί είναι ανήθικο να κάνεις οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι, υπάρχουν και άλλες αιτίες να πεθάνει κανείς από τον κοροναϊό. Συνεχίζουν κανονικά, με πολύ προσοχή από εμάς, όλη την εξέλιξη της θεραπείας τους. Δεν είδα να έχουν κάποια υπερβολική τρομοκρατία. Δηλαδή, αυτό είναι ευχάριστο. Ότι... Ναι. Γιατί αυτό... πιστεύω ότι έχουν φάει ένα σοκ από την νόσο τους ήδη. Ναι. Και ήρθε χθες και κάποια κυρία στο ιατρείο που είναι έχει κάνει χημειοθεραπείες προχειρητικά για να προετοιμαστεί για χειρουργείο και είπε βέβαια η γυναίκα ότι περισσότερο φοβόμαστε τώρα για τον κοροναϊό παρά για την νόσο. Νομίζω ότι κάπως έχει ισορροπήσει ο φόβος μέσα τους. Δεν έχουν και άλλοι εδώ, πρέπει κάτι να κάνουν για την κατάστασή τους. Δεν είδα, ενώ περίμενα θα τους δώσω σε χειρότερη κατάσταση. Πραγματικά, δηλαδή, είναι αξιοθαύμαστοι, γιατί περνάνε ένα πάρα πολύ μεγάλο δύσκολο, έχουν ένα δύσκολο δρόμο με την νόσο τους ήδη. Δεν ξέρω, ίσως κάτι συνέβη μέσα τους, λένε δεν μπορούν να αντέξουμε άλλο. Ήρθε ναι. Μια ισορροπία. Ναι, καλά, όπως λέτε, έχουν φάει... Που φοβάται ίσως περισσότερο και τους βλέπω κάπως πιο ήρεμους. Πραγματικά με εντυπωσίασε αυτό το πράγμα. Είστε ωστόσο, επικούρη... η ευθύνη δική μας, να το πω, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δηλαδή, εγώ, ο τρόπος με τον οποίο έκανε ιατρείο ήταν, λες και ήμουνα, δεν ξέρω κι εγώ τι χωρέα στο ιό, με σκούφους, με γάντια τα οποία τα άλλαζα και από πάνω βάζα και άλλα. Αποστήρωση με χλωρίνη τον υπέρηχο. Γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη. Λοιπόν, τώρα που μιλάτε για αποστήρωση, επειδή είστε επίκουρη καθηγήτρια γενικής χειρουργικής, θέλω να μας πείτε, γιατί ακούμε πολλά, δεν ξέρουμε τι πρέπει να κρατήσουμε, τι πρέπει να πετάξουμε, για το τι απολυμένει τελικά. Επειδή λοιπόν μπαινοβγαίνετε σε ένα χειρουργείο και αν κάτι θέλει προσοχή, δηλαδή θέλω να πω ότι έπρεπε οι συνθήκες να είναι ιδανικές για να γίνουν τα χειρουργεία πριν την εμφάνιση του κορονοϊού, τι κρατούμε ως πραγματικά μέτρα απολύμανσης. Δεν λέω να φτάσουμε στα επίπεδα χειρουργείου, το καταλαβαίνετε, έτσι. Ναι, αυτά που μπορεί ο καθένας... Σήμερα είχαμε ενημέρωση στο νοσοκομείο, ναι. Γενικώς για το όλο θέμα, πώς είναι οι στολές του κοροναϊού και όλα αυτά. Όπως βλέπετε, εγώ φορώ γάντια, δηλαδή. Okay. Φορώ γάντια, το οποίο όμως συμπεριφέρομαι σε αυτά, είναι γάντια νητριλίου, έτσι. Μας είπαν ότι από κάτω από οτιδήποτε, δηλαδή εξτρά αποστηρωμένα χειρουργεία, θα πρέπει να είναι τα γάντια νητριλίου που τυχαία εγώ είχα από καιρό στο σπίτι μου. Και τα χώρισα γιατί δεν μπορώ. Δηλαδή, θεωρώ ότι αυτό με τα χέρια τα απολυμμένο συνέχεια είναι ανέφικτο. Χρησιμοποιώ όμως τα γάντια, όχι ως ότι να είναι πιάνω τα πάντα. Αποστηρώνω και τα γάντια μου. Θεωρητικά μας είπανε ότι ένα διάλειμμα αλκοόλ σε 70% είναι επαρκές. Προσωπικά πλένω και τα γάντια αυτά, γιατί τα έχω όταν βγαίνω έξω ή είμαι στο νοσοκομείο στους χώρους, που βέβαια για τον κάθε ασθενή θα πρέσω 6 γάντια από πάνω. Προφανέστατα. Ναι. Και αυτά τα χρησιμοποιώ χέρια, συνέχεια τα απολυμμένο. Και τα έπλυνα, σας πληροφορώ, με διάλειμμα, με χλωρίνη, με τζέλ χλωρίνης, που δεν πάθανε κάτι. Α, είναι ανθεκτικά συνεπώς και σε μια χημεία δυνατή. Τα χρησιμοποίησα, τα είχα βάλει, τις είπα αυτά και έπλυνα με τζέλ χλωρίνης. Τα κλειδιά τα πλένω με τζέλ χλωρίνης, τις επιφάνειες με τζέλ χλωρίνης. Νομίζω ότι... γιατί είπαν βέβαια, είπανε λέω, τώρα δεν ξέρω πόσο είναι αυτό. Ένα διάλειμμα 70% αλκοόλ ότι είναι αρκετό για την απολύμανση, αλλά παρόλα αυτά τα μέτρα γενικά αποστήρωση σε ειδικέ στολέ και τα στρώματα από τα γάντια που φορά είναι 3 στρώματα από γάντια που πρέπει να φορέσει.
Άρα δεν ξέρω τι είναι. Τώρα το λέτε για τη συνθήκη του χειρουργείου, για το περιβάλλον του χειρουργείου. Ναι. Και για τους γιατρούς, όχι αποκλειστικά. Οι χειρουργοί πρέπει να φορέσουν εξτρά. Για τους γιατρούς που έρχονται σε επαφή με ασθενή ή με ύποπτο κρούσμα με το κορονοϊό. Τρία στρώματα γαντιών για να υπάρξει πλήρης προστασία. Ναι, ναι, τρία. Και μια τέτοια μάσκα που βλέπουμε να είναι στη βάση του λαιμού σας, αρκεί. Αυτή η μάσκα είναι μια απλή χειρουργική μάσκα. Αυτή έχει πολύ μικρή διάρκεια ζωής. Δηλαδή, μερικοί θεωρούν ότι μέρες και μέρες. Όχι, αυτή απλώς αναγκαστικά είμαστε υποχρεωμένοι με στους χώρους του νοσοκομείου να φορούμε. Ενώ παλιά θεωρούνταν ότι δεν είναι επαρκής, τι φορούμε όταν έρχονται. Και θεωρητικά αυτή πρέπει να αλλάζεται τακτικά. Βέβαια, υπάρχει ένδυα μασκών. Δηλαδή, πάμε και παίρνουμε μία που την έχουμε, την κρατάμε βλαβικά μέσα στην ημέρα. Εκτός το χειρουργείο, φυσικά άλλαξα μάσκα. Έτσι, άλλο εκεί είναι και άλλες συνθήκες. Είναι. Για να μην ξοδέψετε δεύτερη μέσα στην ημέρα, έτσι. Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ λίγες. Τις έχει προϊσταμένη στο γραφείο της και ελέγχονται ποιο παίρνει, γιατί προφανώς μπορεί να πήραν πολλές στην αρχή. Υπάρχει ένδυα μασκών. Είναι φανερή λοιπόν αυτή η ένδυα, γιατί ακούμε όλο το δημόσιο σύστημα υγείας να κάνει έκκληση για τις φόρμες, για τα γάντια, για τα αντισηπτικά, για τις μάσκες. Μας είπαν σήμερα, είχαμε την ενημέρωση, 400 ειδικές στολές για το κορονοϊό. Βέβαια, ευτυχώς ακόμη στη Λάρισα δεν έχουμε. Βέβαια, προετοιμάζεται πάρα πολύ το νοσοκομείο. Όλες οι δομές, οι δίκες, οι γιατροί, οι λοιμοξιολόγοι κάνουν μεγάλη προσπάθεια σε αυτό. Και είπαν ότι είναι μόνο 400 στολές. Δηλαδή, είναι επαρκείς αυτές. Δηλαδή, όλοι που θα πρέπει να έρθουν σε επαφή με το ύποπτο κρούσμα, κάποιος που είναι ύποπτος, μέχρι να επιβεβαιώσεις, πρέπει πάλι να πάρει ειδικά μέτρα προστασίας και πολύ περισσότερο σε κάποιον που πάσχει από κοροναϊό και ενδεχομένως θα αυξηθούν πάρα πολύ, λέμε. Μάλιστα. Βλέπετε τις πολλές περιπτώσεις των συναδέλφων σας που μπαίνουν σε καραντίνα, που εκτίθενται στον κίνδυνο, που ελάχιστοι ευτυχώς ακόμη έχουν μολυνθεί και μακάρι να παραμείνει έτσι σε αυτά τα πολύ χαμηλά επίπεδα ο ιός, το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό. Ανησυχείτε? Γιατί από πίσω υπάρχουν οικογένειες στην κάθε μια, στον καθένα από εσάς και πάει λέγοντας, έτσι. Είναι μια πολύ μεγαλύτερη αλυσίδα. Σαφώς είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εγώ δεν είμαι από φύση και γενικά πολύ δεν κινούμε σε επίπεδα πανικού ποτέ. Προσπαθώ να κάνω ό,τι γίνεται για να προστατευτώ και εγώ, αλλά και βασικά περισσότερο και ο κόσμος με τον οποίο έρχομαι σε επαφή και ειδικά οι ευαίσθητες ομάδες σας. Αισθάνομαι πολύ μεγάλη. Χθε εξέτασε και μια οίκιο κοπέλα. Μπορείτε να φανταστείτε το άγχος μου για τις συνθήκες που επικρατούσαν για να είναι όλα εντάξει και να μην αισθανθώ υπεύθυνη για τη μετάδοση σε εκείνη. Είναι δύσκολο. Νομίζω ότι γιατί γενικώς έχουμε, ειδικά χειρουργοί, είμαστε φύση και θέση, ψύχρεμοι γενικά σαν χαρακτήρες. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Από εκεί πέρα, πιστεύω ότι η πλειοψηφία, να μην πω το 90, να μην πω το 100%, 50% του πληθυσμού θα εκτεθούμε στον ιό, έτσι πώς πάει. Και θα είμαστε φορείς τώρα, αν θα νοσήσουμε. Μάλιστα. Εξαρτηθεί. Έχετε δίκιο. Ευχαριστούμε θερμά για αυτή την πρώτη συνάντησή μας. Θα τα πούμε ξανά. Μακάρι να συρρυκνωθεί περίοδος που θα πρωταγωνιστεί ο κορονοϊός και να μην τα ξαναπούμε για αυτά και να πούμε άλλα ωραία πράγματα. Δηλαδή, θέλω να πω επί Τροχάδινο ότι τρέχει με πρωτοβουλία της, πήρε χρηματοδότηση ένα υπέροχο πρόγραμμα για την πρόληψη, η Άντα Υπουλτσίδη, και μακάρι να φτάσει γρήγορα ο καιρός που θα συζητήσουμε μόνο για αυτά και όχι για το πώς θα κρατήσουμε μακριά μας τον κορονοϊό. Να είστε καλά, κυρία Υπουλτσίδη. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ.